τα περίφημα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, προσοχή κοινωνικών, όχι πολιτικών, καθιερώθηκαν την 8η Ιανουαρίου του 1948, τη μέρα που η Βουλή ψήφισε το νόμο 516 και επισήμως ίσχυαν μέχρι το 1962, που το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάνθηκε πως ο εμφύλιος πόλεμος τελείωσε. Θα καταλάβετε καλύτερα τον ρόλο που έπαιξαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονήματων στην κακοδαιμονία τη Ελλάδα, αν πάρετε υπόψη πω για την εισαγωγή σε μια σχολή του Πανεπιστημίου το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονήματων ήταν περισσότερο αναγκαίο από το μυαλό και τι ικανότητε. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανεί γιατί ο διωγμό γινόταν με βάση τα κοινωνικά και όχι τα πολιτικά φρονήματα. Μα αν ο διωγμό γινόταν με βάση τα πολιτικά φρονήματα, πράγμα εμπολή κατανοητό στι συνθήκε που επικρατούσαν τότε, με το κουκουέ εκτό νόμου, δεν θα ήταν δυνατόν να διώκονται και μη κομμουνιστέ. Αν ο ίδιο δεν ήσουν κομμουνιστή, αλλά είχε κομμουνιστή πατέρα, μητέρα, παππού, γιαγιά, θείο, θεία, ανεψιό, ανεψιά, εγγόνι, πρώτο ξάδερφο, δεύτερο ξάδερφο, τρίτο ξάδερφο, κουνιάδο, κουνιάδα, Πρώτο ξάδερφο του Κουνιάδου και πάει λέγοντα: Δεν είχε καμιά πιθανότητα να πάρεις από τον χωροφύλακα του αστυνομικού τμήματο της γειτονιά σου πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Και ούτω πώ προέκυψαν Έλληνε τριών ποιοτήτων, σαν τα εξαγώγημα πορτοκάλια. Οι πολίτε τρίτη κατηγορία ήταν οι κομμουνιστές. Οι πολίτες δεύτερης κατηγορίας ήταν υποπτημέν νομιμόφρονες δε και οι πολίτες πρώτης κατηγορίας ήταν εθνικόφρονες με πατέντα, δηλαδή δοσύλλογοι, καθάρματα και ηλίθιοι κατά το πλήστον. Ελπίζω να μην συνεχίζετε να απορείτε για τα χάλια της σημερινής Ελλάδας. Φυσικά ο Καραμανλής έκανε ό,τι μπορούσε για να αξιοποιήσει τα απατεωνικά πλεονεκτήματα που του έδινε η ύπαρξη πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων.